Κύριε Τσουκαράκη, το, το, κόμμα σα, το ΚΚΕ, έχει νομίζω από τα πρώτα θέματα, ίσω και το πρώτο που βάζετε σε όλε τι συζητήσει, ομιλίε, στι περιοδίε που κάνετε, είναι η ακρίβεια. Ε, το ΚΚΕ τι προτείνει για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Καταρχήν από το 1981 από Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, 1992 που μετονομάστηκε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα με τη συνθήκη του Μάστρικτ, Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό που ξέρουμε σήμερα, από τότε το ΚΚΕ έλεγε και ειδοποιούσε, προειδοποιούσε τον ελληνικό λαό και του λαού τη Ευρώπη ότι αυτό που φτιάχτηκε είναι μια συμμαχία των αστικών τάξεων για να μπορέσουν να αυξήσουν την κερδοφορία του σε βάρο όλων των λαών. Η ακρίβεια δεν είναι, είναι εξαρτάται από τρει παράγοντες. Δεν είναι μόνο η ακρίβεια, η αύξηση στι τιμέ στα προϊόντα που βλέπουμε στα σούπερ μάρκετ, είναι η καθήλωση, οι μειώσει σε μισθού και συντάξει. Και, 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 το τρίτο είναι η, η φόρη. Ε, μέχρι στιγμή, τι είπε ο κ. Μητσοτάκη, το 2023 μάζεψα 4 δισεκατομμύρια, 4 δισεκατομμύρια στο κρατικό μου προπολογισμό και τι είπε ο άνθρωπο, ότι δεν το περίμενα το εγώ ίδιο. Από πού προήρθαν αυτά του φόρου. Μόνο το πρώτο τετράμινο του 2024, να τα ακούει ο ελληνικό λαό, γιατί θα κληθεί στι 9 του Ιούνιου να αποφασίσει αν θα συνεχίσει να υποστηρίζει αυτή την πολιτική ή αν θα την αλλάξει με υπερψήφιση στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Mm. Τι είπε, τι, τι, τι μαζέψαμε, το πρώτο τετράμινο του 24, 3,2 δισεκατομμύρια. Άρα, στα επόμενα επί 3, 9, 9, 6, 10 δισεκατομμύρια. 10 δισεκατομμύρια, λοιπόν, μαζέψαμε και, δε, και, μιλάμε σήμερα, σήμερα για ακρίβεια. Ξέρετε πού πάνε, λοιπόν, όλα αυτά. Είναι, είναι και ο, ο κύριος ε, Μπλιούμις εδώ πέρα, συνυποψήφιός μου, πάνε 500 χιλιάρικα, μισό εκατομμύριο κάθε ημέρα, κάθε μέρα στη Φρεγάτα Ήδρα. Αυτά τα λεφτά λοιπόν, τα 3,1 δισεκατομμύρια του τετραμήνου. τα 4 δισεκατομμύρια το 2024, δίνουμε. Μισό εκατομμύριο κάθε μέρα στη Φρεγάτα Ήδρα, επί 3 μήνε, επί 12 μήνε που θα, θα, θα διατηρηθεί η, η αποστολή ασπίδε εκεί πέρα, θα μα κοστίσουν 180 εκατομμύρια. Το διανοείστε. Και συζητάμε σήμερα, αν η φέτα είναι 6 ευρώ, αν είναι 10 ευρώ, αν το λάδι αυξήθηκε 69 ευρώ. 69% ή δεν ξέρω πόσο, μαζεύουν λεφτά από όλους μας και δεν χτυπάνε ποιου, Τους εφοπλιστές και το κεφάλαιο. Είναι δυνατόν συνταγματικά, συνταγματικά το εφοπλιστικό κεφάλαιο να πληρώνει όποτε, όσο και αν θέλει φόρους. Εθελοντική φορολογία. Εθελοντική φορολογία. Δεν ακούστηκε αυτό άλλου. Είναι δυνατόν. Η μεγάλη επιχειρηματική όμιλη, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι τράπεζε, οι τράπεζε να φοροαπαλλάσσονται, να φοροελαφρύνονται και εμεί να είμαστε, να μην ανοίξουμε την πόρτα, μην τυχόν και χτυπήσει η εφορία για να μα πάρει αυτά τα 3,2 δισεκατομμύρια ή τα 10 δισεκατομμύρια. Είναι δυνατό και να μιλάμε σήμερα για, για ακρίβεια. Εάν συνεχιστεί λοιπόν αυτή η πολιτική, που θα συνεχιστεί αυτή η πολιτική και θα πρέπει να το έχουν πολύ βαθιά μέσα στο μυαλό του οι Ελληνίδε και οι Ελληνίδε πολίτε, από τι 10 του Ιούνιου αυτή η πολιτική θα εφαρμοστεί γιατί η Νέα Δημοκρατία. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση, αυτά τα κόμματα. Συν το ΚΚΕ που είναι στο Ευρωκοινοβούλιο, όλοι μαζί. Πλην το ΚΚΕ συνδιαμόρφωσαν και συναποφάσισαν αυτή τη συγκεκριμένη πολιτική και από 10 του Ιούνιου θα συνεχίσει πιο βάρβαρη, πιο αντιλαϊκή και πιο εγκληματική σε βάρο όλων των λαών συν του ελληνικού λαού. Άρα μεγάλη προσοχή. Στι 9 Μάλιστα. του Ιούνιου, τι ψηφίζουμε. Το δίλημα είναι συγκεκριμένο. Ή συνεχίζουμε αυτή την πολιτική, με μείωση των συντάξεων, μείωση ή καθίζηση των συντάξεων και των μισθών, με αύξηση των φόρων σε βάρος του λαού, ενέργεια, κάψιμα, ΦΠΑ, έμεση-άμεση φόρη, λέμε άδικη είναι αυτή η έμεση φόρη, φοροελάφρυση, συνέχεια φοροελάφρυση του κεφαλαίου και του εφοπλιστικού και των μεγάλων επιχειρηματικών ομήλων ή... ή θα αποφασίσουμε να αντιπαλέψουμε αυτή την πολιτική και εκεί που παίρνονται οι αποφάσει που, στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά πολύ περισσότερο και σημαντικότερο εκεί που αντιπαλεύονται, εκεί που δεν εφαρμόζονται αυτέ οι αποφάσει που, στον δρόμο του αγώνα. Γιατί όποια νομοσχέδια για να περάσουν, και αυτό έχει γίνει βίωμα, έχει πείρα. Έχει εμπειρία πλέον ο ελληνικό λαό. Αυτά ανατρέπονται μόνο στους δρόμους του αγώνα και υπάρχει εμπειρία από τη Κόσκο, από τη Λάρκο, από τη Ζώνη, από... εκεί που δόθηκαν πραγματικές μάχες, από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που δεν εφαρμόστηκε η αστυνομία, από, τα, από, τα... από τους φοιτητές που μάχονται καθημερινά για να διατηρήσουν τη δωρεάν δημόσια παιδεία, από τους υγειονομικούς για να διατηρήσουν τη δημόσια δωρεάν υγεία, εκεί λοιπόν που αντιπαλεύονται αυτές οι πολιτικές. Γι' αυτό λέμε, η ενίσχυση στο ΚΚΕ δεν είναι μόνο η ενίσχυση στο Ευρωκοινοβουλίο, είναι πολύ σημαντικό να ενισχυθεί, να ενισχυθεί στο δρόμο, στα σωματεία. Στου φορεί, στι γειτονιέ, στα, στα καφενεία, στα χωράφια, όλοι μαζί αποφασίσαν την κοινή αγροτική πολιτική. Ε, Από τι 10 του Ιούνιου θα έρθουν να την εφαρμόσουν και το, το προϊόν από το χωράφι στο ράφι όχι δεν πρόκειται να μειωθεί, αλλά θα αυξηθεί. Βάλιστα. Θα κλείσουν, θα, 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 θα συρρικνωθούν οι μικροαγρότε, θα χάσουν τα χωράφια του, θα μπουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι και αυτοί θα κάνουν. Θα μα ξεζουμίσουν γιατί θα θέλουν κέρδο. Το κέρδο αυτόν ποιο είναι, η, η επιβάρηση δικιά μα με την αύξηση των προϊόντων. Είναι ξεκάθαρα, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δεν πρέπει δηλαδή να βασανιζόμαστε και να, 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 να λέμε, να, να συζητάμε και να ξανασυζητάμε. Στη Βουλή το είδαμε. Τι περιμέναμε, λύσει, προτάσει. Και τι έγινε, μια κοκορομαχία όλων των κομμάτων πετώντα την μπάλα στην εξέδρα. Αλλά επί τη ουσία, λύση και το πώ θα αντιμετωπιστεί δεν είπε κανένα. Και η λύση είναι μόνο μία. Έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τέλος. Να μα πει και εκείνος την άποψη του ΚΚΕ για το θέμα αυτό, για τις τιμές. Α, π, πείτε μου συγκεκριμένα πράγματα. Ο κύριος ε, 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 Παπαδημητριάδης έδωσε τα, τα μέτρα που ε, προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο, ο κύριο Μπλούμις είπε αυτά που έχει κάνει η κυβέρνηση. Θέλω και από το ΚΚΕ, πέρα του να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, κάτι πιο συγκεκριμένο. Είναι, είναι οι τιμέ και, και η ανάπτυξη που είπατε, έτσι. Ναι, ναι, και τα δύο. Ανάπτυξη, επενδύσει και τιμέ. Όπω το είπαμε, ναι. Πρώτον, επειδή βγήκαν εδώ πέρα τιμοκατάλογοι ποιο έκανε τι, να υπενθυμίσω λοιπόν και να ακούσει ο ελληνικό λαό ότι στο Ευρωκοινοβούλιο ψηφίζονται οδηγίε, ψηφίσματα, κατευθύνσει και έρχονται αυτά και κουμπώνονται μετά στο εσωτερικό, στο Εθνικό Κοινοβούλιο από του βουλευτέ. 73% ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία ψήφισαν τα ίδια νομοσχέδια. 95% ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία. Δημοκρατία ψήφισαν τα ίδια νομοσχέδια. 55% ελληνική λύση Νέα Δημοκρατία ψήφισαν τα ίδια νομοσχέδια. Α αφήσουν λοιπόν το τι έκανε ποιο αν ανέβασε η μείωση τη τιμέ. Εφόσον τα ψηφίσανε, θα έρθουν και θα τα εφαρμόσουν από τι 10 Ιούνιου. Αυτό είναι τετελεσμένο γεγονό. Α μην λένε λοιπόν, α αυτα... μην δημιουργούν αυτά πάντα στον ελληνικό λαό. Πρώτον. Δεύτερον. Το 95% των νομοσχεδίων που, έρχο, που εφαρμόζονται, εφαρμόζονται, ψηφίζονται στη χώρα είναι οι και κατευθύνσει από, από έξω. Τρίτον, η μισθή που ανέφερε ο κύριο Μπλιούμη ότι ανέβηκαν οι μισθοί επί Νέα Δημοκρατία, μπορώ να τον, να τον ενημερώσω λοιπόν το 2024 οι μισθοί έχουν μειωθεί κατά 25% από το 2009 και κατά 15% από το 2011. Αν αυτό είναι αύξηση, τότε μάλλον εμεί ζούμε σε άλλο κράτο, σε άλλη Ευρώπη. Αυτέ δεν είναι αυξήσει, είναι μειώσει για να μπορούμε Μάλιστα. έτσι να αντιστοιχίσουμε. Λοιπόν, γι' αυτό λέμε ότι οι αυξήσει, η ακρίβεια δεν είναι μόνο η αύξηση στα προϊόντα, αλλά είναι και οι μισθοί, οι συντάξει. Δεν υπάρχει καμία αύξηση. Και θα έρθουν, αυτό είναι, είναι τετελεσμένο και αυτό γεγονό, ότι οποιασδήποτε αυξήσει θα είναι στα γόνα στον ωκεανό, θα μπαίνουν και θα βγαίνουν. Ε, ε, τρίτο, το Ταμείο Ανάκαμψη. Και εδώ θα πρέπει να σταματήσει αυτή λοιπόν η σπέκουλα και η αυταπάτη. Το Ταμείο Ανάκαμψη είναι δάνειο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι δάνειο. Το Ταμείο Ανάκαμψη δεν παίρνονται χρήματα από λεφτό δέντρα, από δάσου με λεφτό δέντρα. Είναι χρήματα τα οποία αρπάζονται από όλου του λαού και από τον ελληνικό λαό, από του φόρου. Είναι τα 4 δισεκατομμύρια, τα 10 δισεκατομμύρια του 2024 που κατευθύνονται στο Ταμείο Ανάκαμψη. Είναι δικά μα λεφτά και τι γίνεται. Παρκάρουν στο Ταμείο Ανάκαμψη και μετά έχουμε ανάγκη ω κράτο. Και από αυτό το Ταμείο λοιπόν, από τα δικά μα λεφτά, έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάρτε τα, τα δικά σα λεφτά, θα μου τα επιστρέψετε όμω με τόκο. Αυτό είναι το δάνειο. Τα επιστρέφουμε λοιπόν τα δικά μα λεφτά από όλη αυτή την, την φοβεύμαξη όλων αυτών των ετών από το Ταμείο Ανάκαψης. Α σταματήσουμε λοιπόν ότι το Ταμείο ανά... ανά, Ανάκαψης είναι προς όφελος, προς όφελος ε, και να εδώ, παίρνουμε, τα χρήματα, δεν και εδώ κουμπώνει λοιπόν η ανάπτυξη. Ανάπτυξη για ποιον. Από το Ταμείο Ανάκαψης, από το Ταμείο Ανάκαψη, λοιπόν ποιες επιχειρήσεις και σε, 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 τι, σε, ποιο επίπεδο επιχειρήσεις πήρανε. Το 90% λοιπόν το πήρανε από το Ταμείο Ανάκαψης η επιχειρηματική όμιλη. Πακτολό χρημάτων στου επιχειρηματικού όμιλου για πράσινη ανάπτυξη, για πράσινη μετάβαση, για πράσινη άλογα. Και οι μικροί, που μικροί ποιοι είναι, αυτοί που έχουν και μέχρι 10 εργαζόμενου στην οι επιχείρηση. Οι μικρομεσαίοι, Πήραν ναι. μόνο το 10%. Η απλοί λοιπόν οι μικροί, σα λέω εγώ για το γιο μου, που έχει ένα, 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 μια μικρή επιχειρησούλα, δεν πήρε τίποτα. Δεν μπορεί να πάρει τίποτα. Γιατί αυτά λοιπόν τα χρήματα που μαζέψανε από όλου του εργαζόμενου, μισθωτού, συνταξιούχου, αυτοαπασχολούμενου, νεολαία, κατευθύνθηκαν στου μεγάλου επιχειρηματικού ομίλου. Αυτό είναι το Ταμείο Ανάκαμψη και μα φορτώθηκε για 35 χρόνια. Επί 35 χρόνια θα πληρώνουμε, θα πληρώνουμε, θα πληρώνουμε. Δεν θα, δεν θα δούμε χαίρι, προκοπή ο λαό. Αλλά οι μεγάλοι, οι επιχειρηματικοί όμιλοι, επιμένω, οι εφοπλιστές, αυτοί που ε, 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 στο μας στο θα παίρνουν, θα παίρνουν. Λοιπόν, τέρμα αυτά. Είπαμε 9 του Ιούνιου ενίσχυση στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος γιατί είναι το μοναδικό κόμμα Μάλιστα. που μπορεί να αντιπαλέψει αυτή την πολιτική. Κύριε Τσουκαράκη. Διαστόματο του Επιτρόπου Βιομηχανία Ευρωπαϊκή Ένωση, για να τα ακούσουν και οι δύο συνυποψήφοι, γιατί προφανώ δεν το γνωρίζουν, η, η οικονομία πλέον τη Ευρώπη μεταλλάσσεται σε πολεμική οικονομία. Είναι πολεμική η οικονομία από εδώ και πέρα. Όλα τα χρήματα που μαζεύονται θα κατευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνα. Ένα, ένα καινούριο ταμείο που θα φορτωθούν οι λαοί στην πλάτη του. Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνα. Άρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι τώρα τουλάχιστον εγώ και όλοι ο, οι περισσότεροι Έλληνε πολίτε, γιατί αμφιζητούν πλέον ανοιχτά. Κατά το ευρωβαρόμετρο, το 69 περίπου το των πολιτών αμφισβητούν την πολιτική αυτή τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουν να την ανατρέψουν. Άρα, η Ευρώπη δεν έχει δώσει τίποτα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλλον έτσι, όχι η Ευρώπη. Έχουμε δώσει και οφείλουμε να τα πάρουμε πίσω αυτά. Έχουμε δώσει, έχουμε δώσει. Είναι, είναι από φοροαφέμαξη. Όσον αφορά λοιπόν τώρα την, την συνάντηση Ερντογάν, τα ελληνοτουρκικά. Δεν είναι η πρώτη φορά που συναντιέται ο, ο Πρωθυπουργό με τον Ερντογάν. η τέταρτη. Θα ξανασυναντηθεί, θα ξανασυναντηθεί τώρα το καλοκαίρι τον Ιούνιο στη Σύνοδο Κορυφή πάλι. Μάλιστα και στο, στο, πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων θα ξανασυναντηθεί. Υπάρχει μια θετική ατζέντα, κατά την άποψή του. Υπάρχει μια θετική ατζέντα. Τι έχει μέσα αυτή, Ένα νοδικό χάρτη που ήδη έχει χαραχθεί από πέρσι το καλοκαίρι, από την προηγούμενη Σύνοδο Κορυφή. Που, που, ήδη, ήδη ο Ερντογάν αρχίσει και αναπτύσσει αυτά που είχε αφήσει ενδεχομένω στην άκρη. Και αυτά δεν πρέπει να τα, να, να τα έχουμε στην, στο, στο, πίσω μέρο του μυαλού μα. Πρέπει και αυτά να είναι κριτήριο ψήφου για τι 9 Ιούνιου. Θυμάστε. Και τι βάζει στη, στη συζήτηση, τι βάζει, αν, ε, αν με επιτρέπετε, πάμε να συζητήσουμε, και είναι πολύ κρίσιμο κύριε Μπλούμι αυτό, πάμε να συζητήσουμε για το Κυπριακό, επί τη βάση μιας πραγματικότητας που έχει διαμορφωθεί. Το θυμάστε, μιας πραγματικότητας, ποια είναι η πραγματικότητα, δύο κράτη. Άρα Αλλά πάμε αυτό, να συζητήσουμε. αυτό λέει η Τουρκία, δεν σημαίνει α, ότι... Α, και λέμε λοιπόν εμείς, και ρωτάτε ο κάθε Έλληνας ή κάθε Ελληνίδα, είναι δυνατόν, Δύο, δύο σύμμαχες χώρες, δύο νατοικές χώρες να βρίσκονται έτσι σε μια αντιπαλότητα και μια διαμάχη. Όταν λοιπόν πίσω από όλα αυτά, γιατί τον οδικό χάρτη τον χάραξε το ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ τι θέλει, να διασφαλίσει την νοτιοανατολική του πτέρυγα για να μπορέσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό μετα, με, μεταλλάσσεται σε, σε πολεμική οικονομία, να, να εξασφαλίσει και να μπορέσει να ισχυροποιηθεί απέναντι στο υποδιαμόρφωση άλλο Υποδιαμόρφωση, η υποδιαμόρφωση συμμαχία Κίνα-Ρωσία. Όλα τα άλλα λοιπόν είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Και σε διαχείριση θα πέσει στο τραπέζι για να μην ε, χαλάσουμε την, ε, την άποψη των φίλων μας των Ατοικών, και όλα θα πέσουν στο τραπέζι και ανοίγει και είναι αυτό πάλι σε, άνοιξη, σε, σε άνοιγμα. Τελικά στη Θράκη είναι τουρκική μειονότητα, είναι μουσουλμανική μειονότητα. <ολλαλουσουρμανική> όλα είναι λοιπόν είναι στο τραπέζι. Όλα Έλε... είναι στο τραπέζι. Α, 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 αυτά, αυτά λοιπόν. Και η ιδιότητά σου, προηγούμενο, δεν σου επιτρέπει να. Αυτά λοιπόν είναι, είναι μέσα στην ατζέτα, κύριε Μπλουμί. Είναι μέσα στην ατζέτα. Κύριε Αρχηγέ, αυτά δεν τον στην ατζέτα. Είναι μέσα στην ατζέτα. Είναι όλα ανοιχτά λοιπόν. Δεν υπάρχει ελληνική κυβέρνηση, Έλληνα πρωθυπουργό που θα αποδεχτεί αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν ο Ερντογάν λέει ότι πάμε να ξανασυζητήσουμε με την πραγματικότητα. Εδώ και 50 χρόνια έχει διαμορφωθεί μια πραγματικότητα στην Κύπρο. Έχει διαμορφωθεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα που διαμορφώσανε εδώ και 50 χρόνια. Τώρα και πήγαμε συζητάμε, από ένα άκρο στο άλλο. Συ συζητάμε λοιπόν για δύο κράτη. Μάλιστα. Είναι Μάλιστα. για κράτη. Δε, 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 Τροπία, συζητάμε. συζητάμε για δύο κράτη. Κύριε Τσουκαράκη, ο στόχο του ΚΚΕ. Υποθέτω, όπως βλέπω τι δημοσκοπήσει, δεν ξέρω αν θα παληθευτούν, είναι να κατοχυρώσετε την τέταρτη θέση καταρχήν, ένα χαστούκι, λέμε να δοθεί ένα χαστούκι στην πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κόμματα που εφαρμόζουν αυτή την πολιτική στην Ελλάδα. Ήδη η Νέα Δημοκρατία έχει κοντίνει κατά 8% έτσι από το 41%. Τώρα βάζει ο στόχο να φτάσω το 33%. Βάζει έφαγε το έφαγε, ποσοστό λοιπόν, των ευρωεκλόγων. Έφαγε Εντάξει. λοιπόν ένα χαστούκι ναι. και κόντινε. Λέμε λοιπόν εμεί ένα ισχυρό ΚΚΕ για να κοντίνουν όλα τα κόμματα όσο πιο κάτω γίνεται για να μπορέσει ο ελληνικό λαό να έχει αυτιά. Μάτια και στόμα και στο Ευρωκοινοβούλιο, εκεί που παίρνονται οι αποφάσει, αλλά και στο δρόμο του αγώνα, εκεί που ανατρέπονται οι αποφάσει. Γιατί εκεί πέρα ουσιαστικά θα, δι, θα δοθεί η μάχη και η πραγματική λαϊκή μαχητική αντιπολίτευση, και όχι μόνο στα έδρανα του Ευρωκοινοβουλίου ή του Εθνικού Κοινοβουλίου. Γι' αυτό λέμε ισχυρό ΚΚΕ με όσο το δυνατό περισσότερου ευρωβουλευτέ, για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό: να ενημερώνουμε τον κόσμο για αυτά που όλοι μαζί θα συνδιαμόρφωσαν, συνδιαμόρφωσαν και έρχονται μετά να τα εφαρμόσουν εδώ πέρα.